μερούδια, τι μου κάνετε, πώς μου είσαστε, ελπίζω όλοι και όλες να είστε πάρα μα πάρα μα πάρα πολύ καλά. Δευτέρα έχει ξημερώσει για εμάς, ο Αλέξανδρος είναι στο σπίτι σήμερα, ξύπνησε με κολλημένα μάτια. Αυτό το παθαίνα και εγώ μικρή, όταν είχα πάρα πολύ έντονο μπούκωμα, δεν μπορούσα να ανοίξω τα μάτια μου, το ίδιο έχει πάθει και ο Αλέξανδρος, το δεξί ήταν σε καλύτερη μοίρα, το αριστερό... Παιδεύτηκα πάρα πολύ να το ανοίξω. Τρώμαξε το μεταξύ. Μόλις ξύπνησα και εδώ το παιδί έτσι, λέω τι έγινε. Και βέβαια από χθες είχα αρχίσει να το συνειδητοποιώ, αλλά πάνω στον ύπνο μου και εγώ δεν μπορούσα να το εμπεδώσω τι έχει γίνει. Και καταλαβαίνετε. Τώρα με τους γνωστούς τρόπους εκεί, με τα βαμβακάκια και με λίγο ζεστό νερά. Και προσπαθήσαμε, το ανοίξαμε. Οπότε είμαστε για άλλη μία μέρα στο σπίτι. Τουλάχιστον πάει καλύτερα με τα όλα αυτά του εδώ, το μπούκωμα, αυτό έχει. Μίλησα και με το σχολείο σήμερα, με πήραν τηλέφωνο, μου είπαν ότι λείπουν πάρα πολλά παιδάκια. Λοιπόν, έχω βάλει εδώ τη βελουτέ μου, την πάρα πολύ ωραία, δεν είναι τόσο κόκκινο όσο δείχνει εδώ, είναι έτσι λίγο πιο σκούρο. Δεν είναι ούτε μπορντό, κάπως λέγεται αυτό το χρώμα τώρα, έτσι σαν το χρώμα του κρασιού. Δεν ξέρω, είναι πάρα πολύ ωραία. Έχω ντυθεί έτσι, έχω φτιάξει πάλι το μαλλί γιατί θα σας δείξω στο Instagram ωραία χριστουγεννιάτικα και πρωτοχρονιάτικα ρουχαλάκια. Εδώ δεν ξέρω αν βλέπετε. Πουλια και χαμό. Καλά αυτό το φόρεμα πρέπει να είναι τέλειο, θα το φορέσω μετά και θα σας δείξω και εδώ κανένα. Το ξέρα για αυτό το φόρεμα. Με το που το είδα λέω αυτό το φόρεμα. Παιδιά δεν υπάρχει. Ανάλαφρο ωραίο. Και την πουλια του πάνω, μπείτε να το δείτε, είναι πάρα πολύ ωραίο, έχω ενθουσιαστεί πάρα πολύ. Τώρα για αυτές τις μέρες είναι τέλειο, μπορείς να το φορέσεις και με ένα πλεκτό από πάνω και να φαίνεται σαν φούστα. Δεν έχω λόγια για τα τέλεια ρούχα από Μπούντα, δεν έχω λόγια, αλήθεια, θα σας βάλω link να μπείτε να ρίξετε μια ματιά. Φαίνεται καθόλου, κοιτάξτε εδώ τι ωραίο. Και άνετο, δεν με στενεύει καθόλου, δεν το νιώθω καθόλου στενάχωρο, πάρα πολύ ωραίο, όλο πουλια εδώ πέρα. Πέφτει έτσι ρηχτό. Θα σας δείξω και αυτό για όσες θέλετε και την κυλίτσα έξω και δεν σας ενδιαφέρει. Τώρα εδώ δεν φαίνεται καλά, πάμε στον άλλο τον καθρέφτη. Από εδώ είναι το σωστό. Πράσινο, όλο κατά πράσινο από πάνω μέχρι κάτω. Πουλια, δεν φαίνεται καλά με αυτή την κάμερα. Δεν βοηθάει και ο ήλιος βασικά αυτή τη στιγμή σε αυτή την κάμερα, ενώ στο κινητό φαίνονται τέλεια. Πάρα πολύ ωραία παιδιά, θα σας βάλω εννοείται link να μπείτε έτσι να του ρίξετε μια ματιά. Είναι εξαιρετικά. Όπως βλέπετε εδώ, μόλις τελείωσα με τη σάλτσα με τις γαριδούλες. Γιατί στρώμε τις γαριδες, όπως βλέπετε. Το ανεστεύει ο Κανάκης. Η αλήθεια είναι ότι γινόμαστε έτσι και εμείς αιτία να φάμε λίγο περισσότερο θαλασσινά. Και συνειδητοποίησα ότι δεν έχω μακαρόνια. Να, εδώ είναι το ντουλάπι που κρατά όλα τα ρύζια, μακαρόνια κλπ. Και μου είχε μείνει μόνο αυτό. Πρώτη φορά που ξεμένω από μακαρόνια. Δηλαδή, πολύ δύσκολο να ξεμένω από μακαρόνια. Έχουμε όμως πολλά από πατρόλ. Θέλω να πάω. Θέλει εσύ. Εντάξει. Και τώρα έβαλα μια παραγγελία από σούπερ μάρκετ να μου έρθει. Γιατί δεν μπορώ να βγω. Και αυτά εδώ πέρα τώρα είναι του παστίτσιου. Και δεν μπορώ να τα φάω τώρα με σάλτσα, δεν θα μου αρέσει έτσι, νομίζω θα ξενερώσω. Έχουμε έρθει λογοθεραπεία. Και δείτε τι έχει. Κάνω ότι δεν τα βλέπω. Επιστρέψαμε στο σπίτι, πήγαμε και στην επιστροφή και πήραμε τα cake pops μας, τα οποία, παιδιά, δεν μπορώ. Γιατί με κυνηγάνε μετά cake pops. Δύο φορές έχω παραγγείλει cake pops και πάντα γίνεται κάποιο λάθος. Και τώρα πάλι κάναν και εκείνη λάθος στο δικό τους το κατάστημα, γιατί φτιάξαν περισσότερα από όσα εγώ παρήγγειλα. Και μου φτιάξανε με λάθος χρωματρούφας. Θα κάνω πως δεν συμβαίνει, είναι ένα χρωματρούφας. Δεν πειράζει. Απλά δεν θυμίζει Χριστούγεννα. Αυτό είναι τώρα που με έχει στενοχωρήσει. Τέλος πάντων, δεν πειράζει. Και εδώ πέρα έχω βγάλει όλα τα σύνεργα για να αρχίσω να κλείνω τα δωράκια για τα παιδάκια, τα οποία θα τα αφήσω αυτά ανοιχτά στην ακρούλα. Κοιτάξτε πως έχουν γίνει τα χέρια μου εντωμεταξύ. Πρέπει να φύγω να πάω φαρμακείο να πάρω κάτι, γιατί δείτε πως είναι το κρύο χάλια και πονάνε. Τέλος πάντων, και θα τα αφήσω λέω έτσι λίγο ανοιχτά εδώ στο πλάι για να μπορέσω το πρωί να ρίξω μέσα και το cake pop, γιατί αυτά τώρα θέλουν ψυγείο. I've been good this year.
Make your list and check it twice. I'll leave you a note right here underneath the Christmas lights. Carols and bells, none of them help. I still feel blue. I just wanna fall in love this Christmas. I don't need a fancy watch. You can give the elves a break. No, you can't make it in the shop. You can't put it on your sleigh. You know me so well, nobody else can do what you do. I just wanna fall in love this Christmas. Wanna fall in love. Ooh. Save the wrapping paper, your ribbon and bow. I don't need that extra stuff. Oh, I just wanna fall in love. Santa, I've been good this year. Make your list and check it twice. I'll leave you a note right here underneath the Christmas lights. You know me so well, and nobody else can do what you do. I just wanna fall in love this Christmas. I just wanna fall. Η ζωή μου, όλη αυτό το vlog μας, ένα φαρμακείο. Έχω έρθει και έχω παρκάρει έξω από το φαρμακείο να πάρω μια κρέμα για τα χέρια, τα οποία χέρια μου είναι σε πάρα πολύ άσχημη κατάσταση. Δηλαδή, από το κακό στο χειρότερο πάνε. Τέλος πάντων. Και κάθισα τώρα, έφτιαξα όλα τα δωράκια για τα παιδάκια. Θα τους βάλω το πρωί μέσα και το γλυκάκι. Και μαζί με αυτά έφτιαξε και το δώρο για την κυρία Μαρία, τη δασκάλα του Αλέξανδρου. Γιατί την Τετάρτη δεν μπορούμε να τα μοιράσουμε, θα είναι η γιορτή και θα είναι, εντάξει, πολύ δύσκολα τα πράγματα, θα έχει πάρα πολύ κόσμο, θα γίνεται χαμός, θα τρέχουν και εκεί οι δασκάλες. Οπότε θεώρησα πιο λογικό να το δώσω σήμερα, αύριο, να το δώσουμε αύριο, πρώτο Θεός, έτσι, να ξυπνήσουμε καλά. Και συνειδητοποίησα ότι έχω πάρει ένα δωράκι, το οποίο έχω την τσάντα από το κατάστημα που το πήρα, και μέσα έχω βάλει τα γουράκια και όλα αυτά που τις πήραμε από Life Likes. Και συνειδητοποίησα ότι δεν είναι λίγο χαρούμενη η τσάντα χριστουγεννιάτικη, και το συνειδητοποίησα τώρα. Είναι μια πολύ όμορφη τσάντα, αλλά δεν είναι χριστουγεννιάτικη, και κάπως λίγο έτσι δεν μ' άρεσε, δεν μου κάτσε στο μάτι καλά. Και λέω, δεν πειράζει, θα σταματήσεις στο Ανθοπολείο να πάρεις ένα κλωναράκι μπέρις από τον Γκί, για να το βάλω έτσι να κρέμονται απ' έξω, να φαίνεται λίγο πιο όμορφο. Λοιπόν, αυτό εδώ, το κλωναράκι, 5,5 ευρώ. Μπαίνοντας εντωμεταξύ μέσα, είδα ένα άλλο κλωναράκι, το οποίο υπέθεσα ότι αυτό το μέγεθος θέλω, αλλά παρά ήταν μεγάλο. Και πάω κοντά και βλέπω το 2 μπροστά και λέω 2 ευρώ. Και πάω πιο κοντά και είδα και μετά τα μηδενικά και λέω όχι, 20 ευρώ εννοεί. Δεν εννοεί 2 ευρώ. Πω, απίστευτο. Τα μπέρις από τον Γκί, δεν το περίμενα ότι είναι τόσο ακριβά. Τέλος πάντων, πάω φαρμακείο να πάρω αυτό που θέλω. Πανέτοιμα εδώ και τα δωράκια, δεν σας τα έδειξα. Έβαλα και αυτή εδώ την κορδελίτσα για να είναι έτσι λίγο πιο γιορτινά. Πολύ όμορφα και ένα κοριτσίστικο εδώ της Ιωάννας. Μόλις βγήκα από το ντουζάκι μου, έκανα ένα ντουζάκι μαλλιά. Να σας πω την αλήθεια, η αλήθεια είναι ότι σήμερα έπρεπε να λουστώ. Δεν έχω καθόλου διάθεση, δεν έχω καθόλου κέφι, δεν έχω καθόλου κουράγιο να καθίσω να στεγνώνω μαλλιά τώρα και να κάνω, γιατί εγώ κάθε φορά που κάνω μπάνιο πέρα από το ότι τα στεγνώνω, κάνω και λίγο φορμάρισμα για να καθίσουν καλά για την επόμενη μέρα, να μην είναι φουντωμένα. Και
Ο Αλέξανδρος είναι σε μια φάση γκρινιάς που νιστάζει, αλλά παρόλα αυτά δεν θέλει και να κοιμηθεί και λέει δεν θέλω να κοιμηθώ και διαμαρτύρεται και οπότε λέω ας πάρω το χρόνο μου τώρα μέχρι αυτός να αποφασίσει να κοιμηθεί. Τον έχω βάλει να ξαπλώσει για να αρχίζει σιγά σιγά να μπαίνει σε mood ύπνου. Να κάνω εγώ το ντουζάκι μου, να κάνω το ντεμακιγιάζ μου και να πάω κι εγώ σιγά σιγά. Να κοιμηθούμε. Ελπίζω αύριο να καταφέρουμε να πάει στο σχολείο. Ελπίζω αύριο να ξυπνήσει και να είναι τα μάτια του ανοιχτά, να μην έχουμε θέμα. Τέλος πάντων, έχω βγάλει εδώ και τη Λαρός Ποσέ, την Εφακλάρ Ντουο Πλάς. Εγώ και η εφηβεία μου. Αυτή που έβαζα στην εφηβεία βάζω και τώρα. Απίστευτο. Τώρα ή από το ταξίδι, γιατί από το ταξίδι ξεκίνησα να πετάω σπυράκια, ή από την περίοδο που πέρασα τώρα, τις προηγούμενες ημέρες. Μπορεί και από αυτό δεν ξέρω, αλλά γενικότερα. Κάτι δεν πάει καλά, οπότε είναι η μοναδική κρέμα που με σώζει σε τέτοιες περιπτώσεις. Αυτά, θα σας αφήσω, θα σας χαιρετήσω, θα δοκιμάσω και μια-δυο μέρες την κρέμα, την ξεκίνησε. Κοιτάξτε πώς είναι, χάλια. Θα ξεκινήσω και θα την βάλω μια-δυο μέρες, να δω τι με βοηθάει και τώρα αυτή η κρέμα, γιατί έχω να τη χρησιμοποιήσω αρκετά χρόνια, δεν είχε ξαναχρειαστεί να την πάρω. Και θα σας ενημερώσω. Γιατί είμαι σίγουρη ότι πολλές θα θέλετε. Αυτό. Σας φιλώ, σας χαιρετώ και θα τα πούμε πάλι αύριο.